Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Αναβολή για την επόμενη εβδομάδα παίρνει κατάθεση στη Βουλή του Πολυνομοσχεδίου που περιλαμβάνεται και ο νέος νόμος προστασίας της πρώτης κατοικίας, σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr. Σήμερα Τετάρτη αναμένεται η δημοσίευση της έκθεσης της Κομισιόν για την δεύτερη μεταμνημονιακή αξιολόγηση, όπου θα περιλαμβάνει τη ειδική αναφορά στον νόμο Κατσέλη, ενώ αύριο Πέμπτη έχει προγραμματιστεί το Euro Working Group, όπου τα στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών θα τεκμηριώσουν το νέο νομοσχέδιο ενώπιον των δανειστών. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, τη τελευταία λέξη θα την πούν οι θεσμοί τις επόμενες ημέρες. Συνολικά 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ καταβλήθηκε στους δικαιούχους των ειδικών μισθολογίων τον Ιανουάριο, ενώ ένα παρόμοιο ποσό αναμένεται πως θα καταβληθεί εντός του Φεβρουαρίου. Τα αναδρομικά αφορούν στις περικοπές μέχρι και την 31/12/2016, ενώ για το μισθολόγιο από 1/1/2017 έχει γίνει νέα προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας από τα συνδικαλιστικά σωματεία και αναμένεται η τρίτη κατά σειρά απόφαση. Στις 12 Φεβρουαρίου οι ένστολοι έλαβαν μέρος των υπολείπων αναδρομικών που δεν είχαν λάβει τον Ιανουάριο, ενώ οι νοσοκομιακοί, γιατροί και οι πανεπιστημιακοί θα πρέπει να περιμένουν, καθώς υπάρχει γραφειοκρατική εμπλοκή με τους πρώτους και καθυστερήσεις από τις οικονομικές υπηρεσίες για τους δεύτερους. Μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για την πώληση του 40% του λιγνητικού δυναμικού της ΔΕΗ. Η επιχείρηση έχει ξεκινήσει επαφές με ιδιώτες, οι οποίοι απήχαν από τον προηγούμενο διαγωνισμό, προκειμένου να υπάρξει διευρυμένη συμμετοχή στη νέα διαγωνιστική διαδικασία. Τοτικά κινείται χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το Γενικό Δίκτυο Μόνο και με 662,20 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 0,09% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.